Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποπέσει σε βαρύτατα παραπτώματα δεν τιμωρούνται. Μόλις 892 από τους 5.000 επίορκους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, αν και οι περισσότεροι, σύμφωνα με τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, θα έπρεπε να αποπευθούν. Πρέπει να φύγουνε. Να φύγουνε. Όποιος έχει κλέψει, έχει κάνει, κανονικά πρέπει να φύγει. Χαρακτηριστικά, δημοτικός υπάλληλος που κατηγορήθηκε για σπατάλη αθωώθηκε. Οι νόμοι να εφαρμόζονται, το κράτος να λειτουργεί, η δικαιοσύνη να λειτουργεί, όλα. Εκπαιδευτικός που παραπέμφθηκε για αμέλεια και κακή διαγωγή, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40 ημερών. Έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Και στην πραγματικότητα επικρατεί ένα κλίμα τρομοκρατίας. Ελάχιστα από τα νέα πειθαρχικά συμβούλια έχουν συγκροτηθεί με αποτέλεσμα οι επίορκοι να ελέγχονται από συναδέλφους και συνδικαλιστές. Είναι ένα πλυντήριο αθωτικών αποφάσεων με αποτέλεσμα να έχει διασαλευθεί η πειθαρχία. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτό το κράτος να υπάρχουν νόμοι. Προϊστάμενος το ΙΚΑ που παραπέμφθηκε για αμέλεια και ατελή άσκηση καθήκοντος αθωώθηκε. Σε κάθε περίπτωση δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Αντίθετα, απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν προβεί σε παραβατικές ενέργειες. Αποφασισμένη για επιβολή αυστηρότερων ποινών εμφανίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρώτο δείγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών υπηρεσιακών συμβουλίων που αποτελούνταν από συναδέλφους με δικαστές. Οι δικαστικοί πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δείχνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στα νέα πειθαρχικά χωρίς επιπλέον αμοιβή. Thank you.